Καληνύχτα! Δεν θέλω τότε τους τηλεθεατές! Θα μου πεις εμένα να ηρεμήσω! Ούτε να ηρεμήσω θέλω, ούτε ήρεμος θέλω να είμαι από εδώ και πέρα. Οι αποστάτες θα τους κρεμάνε στο... από το ταβάνι. Θα ηρεμήσω. Το κινδυνεύει η χώρα να πούμε, τα κινδυνεύουν τα όσια και τα ιερά τους πατρίδες από έναν ημίτρελο και θα με πάρω όλες από την κέρα και να μου πει να ηρεμήσω. Δεν ηρεμώ καθόλου. Και αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, θα πάρω να δεις το Περτετέρι. Που παρουσιάζει δημοσκόπηση με 3% διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στη διαφορά του μαθηματικού λάθους. Ο κ. Πετεντέρης απόψε παρουσιάζει δημοσκόπηση με τη Νέα Δημοκρατία να είναι 3% διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μου λέει ο κ. Κώστας από την Κέρκυρα να ηρεμήσω. Δεν ήρεμο. Αρκετά σας κανάκεψα. Ψηφοφόρη της συμφοράς. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Του κυρίου Στεφανισίου, έτσι. Πες μου, φίλε. Λοιπόν, εγώ θα έχω ακούσει τη συζήτησή σας που λέτε τελευταία για τους βουλευτές και για το Σαμαρά και νομίζω ότι έχει, αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς, αν δεν κάνω λάθος, έχει μαζί περίπου 172 βουλευτές μαζί με τους ανεξάρτητους. Ναι. Κάπου εκεί δεν είναι. Ναι, στο περίπου τόσο είναι. Τόσο. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει για το καλό της πατρίδας και για το καλό του έθνους να μαζευτούν και οι υπόλοιποι 8. Γιατί αλλιώς άμα δεν μαζευτούν θα έρθει ο Τσίπρας και άλλοι μονό μας. Μάλιστα. Πόσο χρονών είσαι ρε φίλε. Είναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μπλέξει η Σκύλα και η Χάρη. Πόσο χρονών είσαι ρε φίλε. Εγώ. 22. Και σκέφτεσαι έτσι. Πώς το σκέφτομαι. Δηλαδή να συνεχίσει να κυβερνάει αυτός ο ημίτρελος, αυτός ο μαλάκας. Μισό λεπτό. Και προτιμάμε τον Τσίπρα. Πού ανήκεις ρε στην ΟΝΕΒ. Όχι, δεν είμαι σε καμία. Πού είσαι ρε κράτα. Πού ανήκεις. Για να μιλάς έτσι. Άντε ρε χάσω από εδώ. Μα. Άντε ρε από εκεί να πούμε, θα μου πεις και μα. Τι μάρα και ξεμά. Τι μυαλά είναι αυτά που έχεις ρε.